Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και τι αναμέτρηση απόψε στη Sonic Arena, καθώς θα παρακολουθήσουμε την μάχη των μαχών, την υπέρα όλων των μαχών μεταξύ Achilles Legends και Erdomers, Erdomers και Achilles Legends. Οποιαδήποτε ομάδα κερδίσει απόψε στα επόμενα 40 ή και παραπάνω αγωνιστικά λεπτά θα κερδίσει το εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλλου. Πρώτη επίδυση είναι για τους Achilles Legends. Για να ζήσουμε την πρώτη κατοχή, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Μιχέλης θα επαναφέρει όπως φαίνεται. Παράσεως από τον πάγκο, δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα και αν έχει δελτίο. Φοράει πάντως την φανέλα κάτω από το φούτερ. Το γρήγορα φωνάζει, δίνει πολύ λεπτομερείς οδηγίες και πριν από το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια αυτού. Ο Τσιάδης θα διώξει ξανά την μπάλα εκτός. Παράσεως κάτι είπε στον Γκαγκόπουλο να μην αφήσει τον Τραγκοστάρη από το μάτι του στην άμυνα. Μπάλα κλάπη και μάτς Γιαρίδης, είναι άστοχος απέναντι σε δύο παίκτες. Δεν κατάφερε να αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς μιλούσαν αρκετά σιγανά και οι δύο ομάδες και όλοι οι παίκτες. Πρέπει να πάρουμε μεγάφωνα μου φαίνεται σαν η Καρίνα. Δεύτερη κατοχή λοιπόν για τους Legends. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω, έχει πάει και ο Ζελενίτσας. Πάνω στο Σερμπέζι ο οποίος έχει ξενήσει και αυτός ο βασικός. Στο Λακίδης επίσης ένας πύργος ο ψηλότερος παίκτης. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο στο παιχνίδι θα πάρει τώρα την μπάλα. Στο για 3 για να δεις είναι άστοχος. Στην πάντα τον Ζιαρίδη Ζελενίτσας. Έτσι να το παράσεις από τον πάγκο. Στόχο. Ζελενίτσας πάει μέχρι μέσα σε ανάμεσα σε δύο παίκτες να κερδίσει το πρώτο φάουλ του βραδιάς για αυτό το παιχνίδι. Όλοι που έχει χρησιμοποιηθεί στον Τωρετίδη. Για να δούμε πώς θα μπορέσουν μάλλον να συνεπάρξουν με Τσολακίδης και Καραγκιαούρης στο ίδιο παιχνίδι στις ίδιες ρακέτες. Καραγκιαούρης ο οποίος κάτω στον πάγκο, ο Ζελενίτσας είναι έστοχος στην πρώτη βολή. Σκοράρει τον πρώτο πόντο του παιχνιδιού. Και στη δεύτερη ο Ζελενίτσας. Σερβέτζης. Ποιος είναι και αυτός στην αρχή πεντάδα, για Χαναντζής. Άλλαξε με τον Λιαγκόπουλο. Ο διευθυντής μάχης πάει μέχρι μέσα, ένα running floater. Δεν θα το δικαιώσει τον Τζιαρίδης. Πολύ ψηλά για το μουσικό rebound. Θα κατεστρώσει την επίθεση ο Αλεξιάδης. Πρώτη πάσα θα περάσει στο κέντρο. Λίγο να χάσει την μπάλα αλλά συγκρατήθηκε. Το νούμερο είναι το Χρυσόχου. Μίτσας. Στη γωνία ο Τσιχινίδης έχει τσιχνωθεί από τον πάγκο. Ο Καραγκιαούρης θα τελεπροφορηθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τσιχινίδης αλλάζοντας με τον Ζελενίτσα. 4-0. Καραγκιαούρης. Λεγκόπουλος για 3. Θέλει να απαντήσει μέσα. Θα παίρνει στο υψωμένο χέρι του Ζελενίτσα. 4-3. Χρυσόχου. Ήδη με άρωμα Elite by Betson, σουτ για 3, Ζελενίτσας θέλει να απαντήσει. Το ίδιο νόμισμα, είναι άστοχος. Μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή. Το σκηνίδι ο οποίος κατάφερε να πάρει την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή, δεν κατάφερε να την κατατήσει αυχαίρεα. Αλλαγή κατοχής, Μιχέλης. Υψηλά συστήματα και για τις δύο ομάδες. Μιχέλης. Βέζης. Μέχρι μέσα στάθηκε στον αέρα, μετά μπλό είναι εύστοχος! 4-5! Το μικρό σερί των 4 πόντων έχει αναπατηθεί από τους τεχνικά φιλοξενούμενους με σερί 5-0. 0-5 μάλλον για να εξαρτήσουν τους όχους. Ζελενίτσας. Ζελενίτσας απέναντι στο φαίνεται παίξει τα πόδια, δεύτερος παίξει πάνω του. Ο Τζιαρίδης ένα jump στο 10 δευτερόλεπτο άστοχο για να ζει στο rebound. Κυνηγάει και θα κάνει το φάουλ ο Αλεξιάδης. 3-1 τα φάουλ. Φάουλ προσέξτε το παραγγελίσμα από τον πάγκο των Erdomers, οι οποίοι έχουν 11 ολόκληρους παίκτες στη διάθεσή τους και 10 ή 11 οι Legends. Παράσταση δεν έχω, δεν ξέρω αν έχει δικιά μας συμμετοχή. Όπα, ο Μιχέλης έχει πέσει κάτω. Αυτή η κατοχή. Όλα θα είναι μια χαρά, χαιρόμαστε και γι' αυτό. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Legends. Συνεχίστε, βάλτε παιχνίδι, φανάζει ο Παναδός από τον πάγκο. Υπενθυμίζουμε ότι οι Lethal Pistols την τελευταία φορά που ήταν αναμετρηθούν με τους Erdomers, ενώ αφήνει την μπάλα στο καλάθι από τον Τζιαρίδης από την πάσα του Αλεξιάδη, παραλίγο να καμπώσει.
Την τελευταία φορά που είδα να μετρηθούν λοιπόν οι δύο ομάδες, το ίδιο roster δηλαδή των Legends. Δεν είχαν να μετρηθεί, το παιχνίδι είχε ακυρωθεί, υπάρχει foul. Ένα ακόμα στο Σερμπέζι. 4-1 τα ομαδικά, 4 φάουλ έχουν κάνει οι Air Domers στα πρώτα 3 και 7 αγωνιστικά. Υπάρχει διπλή αλλαγή που ετοιμάζεται από τους Air Domers. Παραδείμος θα περάσει θέση του Αλεξιδάδη. Όχι τελικά, μονή αλλαγή, διορθώνω. Είχε σηκωθεί και ο Τρακοσάρης από τον μπάγκο, αλλά δεν θα περάσει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον στο παρκέ. Μεχανοτζής στην επαναφορά, Μιχέλης για το σκρίνι, δεν θα πάρει την μπαλά. Και εγώ πλουσούρια, τρεις και πάλι τον Μπουμπουνάη. Είναι άστοχος, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά ο Τσολακίτης για το επιθετικό ριμπάντο, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Κερίδης θα κατοχυρώσει το αμυντικό. Ξόκου, γρήγορα άλλαξε με τον Τζερνίτσα. Ο Τζερνίτσας της κινήτης δεν κατάφερε να συγκρατήσει, είχε κόψει μέσα, πιο μέσα από ό,τι περίμενε ο Τζερνίτσας. Ένα λάθος τώρα για τους Air Domers και Χανατζής. Ο Παράχος και αυτό είναι και καθώς κανένα την μπάλα ο Χανατζής. Γεωργόπουλος, Ζελενίτσας πάνω του, παίζει πολύ καλή άμυνα. Έχει τρίπλα, θα χάσει τελικά την μπάλα, κατάφερε να συγκρατήσει ο Ζελενίτσας. Από τον Γεωργόπουλο. Ενδεχομένως να πήγε να κάνει το φάουλο σε Σερμπέζης, δεν κατάφερε. Ο Ρήμος θα συγκρατήσει ένα jump shoot. Ο Γεωργόπουλος είναι έκτοχος για δύο πόντους. 8-5. Χανατζής. Μιχέλης. Είναι να βγάλει την πάσα στον Τζορακίδη, αυτή την εντύπωση έτρεξε τη φέρα και ο Ζερμπέλης. Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως. Το 5 αλλαγή κατοχής. Γερμπέλης και παραφορά. Σόχου. Ο Γιαρίδης. Γυρίσει ο Παλωδήμος, ο οποίος έχει γίνει τον μπάγκο, απέναντι στον Μιχέλη, είναι άστοχος όμως. Ζερμπέλης στο rebound. Μπάλα, Μιχέλης, Τολκίδης. Η βρεθεί ελεύθερος αλλά δεν πήρε το μακρινό δίποντο σουτ για 3. Γιακόπουλος είναι και πάλι πρόθυμος να πάρει σουτ, είναι άστοχος όμως. Ψόχου, Γιακόπουλος ο οποίος έχει 33% στην Master και 25% στα τρίποντα πάντα στην Elite by Betson. Σουτ για 3, εκτέλεσε πίσω από ένα screen. Είναι εύστοχος ο Χρυσόχου, 11-5, αυτή τον παράσκο να πάρει εσπεζουμένο time out. Είμαστε πολύ λίγο, η διαφορά είναι στο συν 6 για τους Air Domers. Παιχνίδι ανάλογο των προσδοκιών μέχρι στιγμής. Τα προσδοκικά έλεγαν ένα παιχνίδι με υψηλή ένταση, physical και συνάμα γρήγορος ρυθμός. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Πρώτη κομμική είναι για τους Legends. Σε παίζεις. Θα χάσει την μπάλα, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Και καταφέρει να συγκριτήσει ο Χρυσόχου. Ζελενίτσας, καστή πάσα υπέροχη στο Μαντζιαρίνο, ο οποίος θα βρίσκει πάρα στο καλάθι. 13-5 στο σύν 8. Και οι Ντόμερς. Παραγιώρης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και θα βρίσκει οργανώνει την επίθεση. Ζητάει το screen, θα το πάρει από τον Τζαρακίδη. Και αλλάξει παίκτη πάνω του. Υπάρχει μισή μάση μέσα στη ρακέτα. Το οποίο έχει ρηγνευτεί, πήγε να βγάλει την πάσα. Ο Γιακόπουλος δεν κατάφερε στον Ζελενίτσας να κλέψει μια ακόμα μπάλα. Ζελενίτσας. Ψόχου. Κινίδης στη γωνία, ένα catch and shoot μαρκαρισμένο. Άστοχο. Μπέζης. Συνσταθεί καλάθι και φάουλ. 13-7 καταχειροποιούμενος από τον πάγκο των Legends. Μια ακόμα αλλαγή, ο Καραγιώρης θα περάσει στη θέση του Τουλακίδη. Ο Γιακόπουλος θα περάσει στον πάγκο. Μαυρίδη στη θέση του, χαμηλώνει τώρα το σχήμα των τεχνικά φιλοξενούμενων. Βολές.
τις επιλογές του Παλαιοδήμος. Καλό πασιγκέι, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δίμης ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαντζής, χέρι με χέρι. Πήρε ένα σκρίνο από το Σερμπέζι. Άλλο παίκτη πάνω του. Δεν είχε να δώσει ένα ακόμα σκρίνο στο Σερμπέζι. Θα πάρει τώρα την μπάλα, έχει επιθεί αρκετά ελεύθερος. Κίνηση πάει πάνω στις 8 δευτερόλεπτα. Διανοιχτό διάδρομο, είναι άσπρος ο ίδιος από το rebound. Τρεις παίκτες τον περικυκλώνουν. Είχαν να ζήσει έξτρα πάσα, ο Μιχέλης έχει επιθεί ελεύθερος. Έχει ανανεωθεί επιθέσεις μετά. Μπλό είναι εύστοχος. 15-10. Πάμε να παίξει, φωνάζει ο Παράζος από τον πάγκο. Ο Κουσάκης έχει σηκωθεί για να δώσει. Με επικοινωνήσει με τον έναν εκ των δύο ρεφς, ο Διαρίδης στην επαναφορά. 15-10 λοιπόν. Είναι με πολύ μεγάλη ένταση. Ζήτησε ο Κυρίνης την πήρε, θα αποστάσει τον Καραγιαούρη. Στην πρώτη φάση. Ο νέος Ζελενίτσας, ένα ακόμα κάτι σούτ μαρκαρισμένο από τον Μιχέλη. Όχι, ο Μιχέλη Μάκη και από τους δύο γερές του Κορυμπάου. Και θα μιλήσω αντίστοιχα και θα με ζήσει. Θα δίνεις ωραία πάσα πάνω από τον Μπάγκο, συμφωνώ. Τεμπέζεις. Για τρεις από την κορυφή, άστοχος. Στόχο το rebound. Στον Μιχέλη σε κυβέρνο δεν καταφέρει να κατοχυρώσει το επιθετικό. Στόχο, ο Διαρίδης, ωραία συνεργασία. Στάθηκε στον αέρα και εκτέλεσε. Έστοχος, καλά και φάουλ. Την μπάλο γρήμο. 17-10. Πολύ έμεσο τρίποντο ολοκληρώθηκε από τον Παλαδίνο. 18-10. Καναντζής. Χέρι με χέρι στο Μαυρίδη. Χέλης παίζει με 3 γκάρ. Τώρα οι Legends. Καραγιαούρης. Βγήκε εκτός ρακέτας 7 δευτερόλεπτα ο Μαυρίδης. Παίρνει σε 2 ψηλότερους παίκτες και θα μας δείτε τι λοιπά. Σε 2-3 πάρα πολύ δύσκολο από τον Γιαχαντζή. Μαρκαρισμένο, εγκοπίζει χρόνο και αντιπάλου. Άστοχος, Ζελνίτσας. Κερδίζει το φάουλο του Μιχέλη, επισκοπού. Είχαν φάουλο δώσει και έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Legends. Χαμηλά. Καλό φάουλο τον Άντζη. Τον πάγκο του Ζελνίτσα. Τον Ταμάνι. Παρακολουθεί και μια εκτενή συνέντευξη. Χρυσόχου. Κοιτάξτε πώς φωνάζει ο Καραγιαούρης το τι πάθος υπάρχει στο παιχνίδι. Ξόχου, ο Ροδίμος στους 2-3, μαρκαρισμένος, εύστοχος και πάλι, 21-10. Στο συν 11 είναι εδώ μέσα στο λυρικό ξεκίνημα. Όπως έλεγα όλα τα προγνωστικά, θα επενδύσουν πολύ στο τρίμο το παιχνίδι. Και απόψε, παίχνει μη τους βγαίνει, Καραγιώρης έχει πέσει κάτω. Συγκοφεί Μιχέλης, παίχνει στον αέρα, είναι εύστοχος, θα βγαίνει σε δεύτερο παίχνι που πήγε πάνω του μέσα στη ρακέτα. Κυρίνης, Ξόχου. Κυρίνης, ένα μακρινό τρίποντο, είναι άλλο την μπάλα, μπήκε και μπήκε από την γωνία. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Ντόμερς. Πώς το δεχεί, είναι και πάλι για αυτούς για 14 δευτερόλεπτα. 21-12 διαφορά έχει πέσει κάτω από τους 10. Ζελενίτσας. Ζελενίτσας έχει πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Για να βγάλει μια πολύ περίεργη πάση στον Παλαιοδήμο, αλλά ήταν εκεί πέρα ο Καραγιαούρης. Μιχέλης έχει γυρίσει στο ανοιχτό μετά από μια προσποίηση. Είναι άστοχος, υπάρχει η μάχη για τον rebound. Και φυσικά ο Καραγιαούρης για την επιθετικότητα κατάφερε ούτε να κάνει το defection. Ζελνίτσα σου για 3 είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Διαρίδη, ο οποίος κατέρευσε την κατάφερε να πάρει την προηγούμενη στιγμή. Και από την άμυνα Καραγιαούρης από ένα team που είναι άστοχος, κίνηση πάει πάνω του. Για να σπρώξει την μπάλα Μιχέλης έδωσε στον Μαζιαρίδη. Ομυρικές μάχες, τι βλέπουμε! Συρτό μπάσκετ. Θα να συγκρατήσει την μπάλα με τις τον Legend σου για 3 είναι έστοχος ο Γιαχαντζής. Κοντάει με το ίδιο νόμισμα το οποίο έχουν πληρώσει πολλές δόσεις από τους Ντόμερς. Ενενίτσας. Για να κλέψει την μπάλα τα κατάφερε ο Μαυρίδης. Πώς βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 5 σε λιπόδι. Στους 4 από τους Legends. Και τους Ντόμερ θα πάρουν time out. Θα τους άρεσε έτσι να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Μετά από αυτό έχω την εντύπωση του Σπύρου Αγαπημίας. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας για το τελευταίο λεπτό παρακάτω της πρώτης περίοδου. Στροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για το τελευταίο αγωνιστικό λεπτό. Τρέφουμε ένα σερί 0-5 οι Legends. Για να δεις πήγε να
κλέψει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ από τον Κίνιμι. Κοιτάξτε πώς σηκώνονται να πανηγυρίσουν οι παίκτες των Ερντόμερς. Εντυπωσιακό το καλάθι, πήγε το κλέψει την μπάλα και θα μιλήσει σαν να το έβλεπε να έρχεται. Ο Κίνιμις κατάφερε να πάρει την μπάλα. Στην περαιτέρω της ιστορίας είναι άστοχος όμως την βολή που εκτέλεσε. Καναντζής, Μιχέλης, Σεμπέζης. Καναντζής θα γυρίσει υπέροχη συνεργασία, καλάθι και φάουλ από τον Γιωχαναντζή, ο οποίος έκοψε τον προδοτήτη και τον Καραγιαούρη. Μια ακόμα ευκαιρία για έμεσο τρίποντο από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Έστοχο στη βολή, επιτέθη το έμεσο τρίποντο, 23-20. Η ώρα έχει ακουμπήσει και τους 11. Πριν από μερικά μόλις αγωνιστικά λεπτά, παλαδί μας. Συγκεκριμένα μαντικά και οι δύο ομάδες, λέει ο Έρθιν των δύο ρεύσου. Για τρεις στον εγωσάρι, ο οποίος πράγματι έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, είναι άλλος. Έρμπολο από την γωνία. Ένα jump shoot, θα φαναντήσει με άστοχος. Μάγει τον τυπικό rebound, το βγάλει τελικό νησική. Έμεσα καθώς μπάλα έχει περάσει εκτός και για αυτούς είναι τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα που απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ισόχου. Πάνε ο σχέδιο τον Κυρίμι. Είναι στρέφει την μπάλα, στρέφει τον Παλωδήμο, ο οποίος στέγεται στον αέρα, μαρκαρισμένο, δίποτε είναι άνθρωπος, Καραγιαούρη στον rebound. Δεν καταφέρει να κάνει κάτι πέρα από το καθώς το χρόνο τελείωνε. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου, 23-20. Είναι ολοκληρή αντάξιο των προσδοκιών που έχουν θέσει οι ίδιες οι ομάδες και όλη τη διάρκεια της regular season τόσο σε κύπελο. Εσύ το θες! Λίγες σε πολύ λίγο. Ναι, μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι το 23-20. Δεν γίνεται, θα ξεκινήσουμε μια βολή του Παλωδήμου, καθώς υπάρχει τεχνική ποινή που έχει κουνήσει ο Σερμπέζη κατά τη λήξη της πρώτης περίοδου. 24-20 λοιπόν. Εδώ το σκορ θα ξεκινήσει, το φυλάει το χρονόμετρο. Πρώτη κατοχή είναι για την Ερντόμερς, γιατί έχουν ήδη πάρει ένα πόντο από την επίθεση του. Τεχνικά Μαυρίδης, Τρακοσάρης και ο Ναχμίας έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ναχμίας και Κυρίμης θα αντιμετωπίσουν μέσα στη ρακέτα Καναγιαούρη. Και Κοζαμάνη, υπάρχει φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ. Στον Κυρίμη, ο Καραγιαούρης εκτελέσει δύο βολές. Θα αυτοσύσει τελικά μετά από μια περιπέτεια 25-24-21 διορθώνω. Έχει περάσει και ο Παράσχος στο παιχνίδι, τελικά είχε δικαιώματα αυτοσύσεις. Αναλαμβάνει επίσης Clay Coach από τον πάγκο, αλλά και από τον παρκέ όταν είναι μέσα. Καραγιαούρης αποστάει τον Αχμία και έρχεται βοήθεια πάνω του. Υπάρχει φάουλ που έχει δει χαμηλά στον Αχμία, όχι στη βοήθεια που ήρθε πάνω στον Καραγιαούρη. Διαγκόπουλος έχει περάσει στον πάγκο, Παράσχος και πάλι στην επαναφορά, μέρος δεύτερο. Μεσής ήξε και πήρε. Παράσχος, υπάρχει σφύριγμα. Έχει χτυπήσει ο Ζαμάνης. Όλα καλά, μόνο το διακρίνω. Πράγματι, Παράσχος, μέρος τρίτο λοιπόν στην επαναφορά. 10 δευτερόλεπτα πλέον. Μεσής και πάλι Παράσχος. Συμπιά 3. Που εξέδωσε τις επιλογές του με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Έτσι, ο Πόπης χαιρετίζει τον Κυρίμη.
Σαμάνης έχει δεχθεί και αυτός τεχνική ποινή. Είναι το δεύτερος παίκτης των Legends, μετά τον Γιωχαναντή, στο τέλος της πρώτης περίοδου. Άλλαξε τον φοράζει ο Καραγιώργος στον πάγκο. Και Μαουρίτσιο λέει, δεν φοράξε ακριβώς, αλλά για the point. Ο Γιωργιόπουλος ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Το μάτι θα περάσει η πράγματι τώρα στον πάγκο. Μέρος τέταρτο λοιπόν στην επαναφορά. Ο Βρύβης, cut and shoot, είναι άστοχος και αργήσει ο παλωδήμας να πάει πάνω του. Είναι παρατήρηση στον Τζαμάνι, που σας πάει να συζητήσει κάτι στον απέναντι πάγκο. Ψάξει την επαναφορά, Μαυρίς. Περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο απόψε. Αγμίας, Αγμίας, με τον καιρό προσπέτει καλή άμυνα και ρίμις. Καλό πάση γκέιμ τρακοσάρις. Την Παλωδήμο που είχε ξαναπάρει. Σόκου στη γωνία, ένα jump shoot για δύο, έχουν ενδύσει είναι άνθρωπος. Πάλι ψεύει για χαναζούς και ο Καρδιαούρης για το χειρικό rebound. Δεύτερος πήρε το ρόλο στο κατεβάσι. Καρδιαούρης. Παράσχος. Τρακοσάρις απέναντι Μαυρίδης αυτό δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα από τον καιρό που θα συγκρίσει. Παράσχος έχει βρεθεί μερικός ελεύθερος. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Κάποιο ανοιχτό διάδρομο βρήκε και κάποιο ανοιχτό διάδρομο δημιούργησε. Πήγε να βγάλει μια πάσα στον Καραγιαούρη, δεν τα κατάφερε. Σε λοιπόν την μπάλα θα περάσει εκτός. Είναι θα περάσει τον πάγκο, Ζελονίτσας χθες του. Δεν είναι από μένα. Αναφερόμενο στην αλλαγή, λέει ο Ζελονίτσας. Στη γωνία Μπαλωδήμου έκανε μια προσπίση, δεν πάτησε την πλάγια γραμμή, ένα jump shoot έχοντας τον Καραγιαούρη απέναντι του, θα δώσει την φορδόση και τον Καναδί, το προσωπικό του δίπολο είναι εύστοχος, την απλό, Παράσχος. Στο σύν 5 οι Ντόμενς. Για αυτά σκρίν δεν πήρε σε πρώτο χρόνο, πάρει σε δεύτερο ο Μαδρίτης. Για να τζήσει χέρι με χέρι, στο 13 δευτερόλεπτα. Ο Γερόπουλος. Για να τζήσει, μακαρισμένο, τρίποντο, είναι άστοχο, υπάρχει μάχη για το rebound. Δηλαδή θα σπρώξει τελικά την μπάλα στον Παλωδήμο, θα ξαναπάρει. Έχουν συμπληρώσει τα 4 ομαδικά του φάουλ οι Ερντόμενς σε λιγότερα από 2 αγωνιστικά λεπτά. Ναχμίας, στο δεύτερο χρόνο η μπάλα στον Παλωδήμο μετά από ένα screen. Του έδωσε ο Ναχμίας μετά την μπάλα σε πια 3 συνάστοχος, κριτικό rebound από τον Τζελενίτσα. Τρικοσάρης. Πάλι Τζελενίτσας έχοντας βγει από το τρίποντο. Κάνε μια προσπίση που τον Γερόπουλος εξεπιτερώθηκε. Τρίπης. Κάτσε πάσα στον Παλωδήμο στα 2 δευτερόλεπτα τελείων ο χρόνος επίσης Καραγιαούρη στο rebound. Καλατζής. Βίλης, κόψει, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Τελανίτσας. Υπάρχει πολλές μπάρες στο... στις τελευταίες πάσεις. Άλλαξε με τον Μαντή. Ναχμίας έχει δώσει την επιλογή. Τραγουσάρης. Καλό passing game. Βαλοδίμος, ένα jump shot άστοχο. Με τον Γερόπλος, τον rebound. Άστοχος. Καλατζιόρης, δεν θα να δεις. Θα μπορεί πάρα στην περίμετρο, θα πάει στην ρακέτα Σιρός. Μαυρίδης, για 3, στο φτυρό προσθέτωσε την μπάλα και πήγε πάρτο, ένα jump shoot. Θα δώσει και κάνει μερικά μπλοκ στο μέσα, είναι άσοχος ο Μαυρίδης. Πήγε μάχη για το φτυρό, πάνω στον Καλατζιόρη, δεν κατάφερε. Παλωδήμος. Παλωδήμος. Μαυρίδης. Ξανά Παλωδήμος. Κάνει ένα φάουλ ο Παράσχος. Δεύτερο φάουλ που και στην περίοδο για τους Legends. Time out μας μεταλέσει τελευταία οι πρωταθλητές στο μείον 5 βρίσκονται 6-43 και τέλος της τέταρτης περίοδου. Είναι διεθνικά σκαμπανεβάσματα ως προς το ρυθμό και ως προς το σκορ. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνι Χαρίνα. Σκορ είναι στο 26-21. Ο Σερμπέζης έχει περάσει στο κορτέ μετά από το πίτι του Καραγιαούρη. 6-40. Δελμίζας, κάνε μια προσποίηση και να βγάλει μια σκληρή πάσα λέει στο σημείο για τον Ξάρχη, δεν κατάφερε κάποια αλλαγή κατοχής. Παράσχος θα κατεβάσει τελικά, ο Μιχαήλ θα πάει στο 2, αν μπορώ να μιλήσω σωστά. 2
πάνω φωνάζει και πάλι παράστον. Τα δευτερόλεπτα του Καραγκιαούρη, το μεχείρι κάτω του πάνω το τελευταίο ώρα έχει βρεθεί σε πολύ πλειονεκτική θέση. Δεν το κατάλαβε σε πρώτο χρόνο ακόμη ο Κουδερόπουλο. Εκκλήσει και είναι άστοχο. Για τρει. Άστοχο τον Αλυσιάδη, έρμπολ. Παράστο δεν παραφορά και αυτό είναι βάση. Είναι από τον Βιντογερόπουλο, χωρίς πάνω του, ένα στην μπακ δεν πήρε τον τρίποντο, ο Μιχέλης. Καραγκιαούρης θα πάρει στο προστάρι, θα γυρίσει ταχύτατα σε δεύτερο παίκτη, θα γυρίσει το φάουλ που έχει φροντίσει στο Ζελενίτσα. Στρέψαμε λοιπόν στον Καρίνα, όλα καλά, έχει σηκωθεί ο Καραγκιαούρης από το παρκέ. Για διαθλητικό φάουλ που έχει φροντίσει στον Ζελενίτσα. Δύο βολές συν κατοχή. Σε 6-23, η χέρση στην επαναφορά στον Γερόπουλος, έχουν κερδίσει ήδη 2 πόντους από την επίθεση οι Legends. Δεν θα γίνουν 4 σε πρώτο χρόνο, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από Σερμπέζη μετά την άστοχη προσπάθεια του ίδιου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και επιθετική από 2 παίκτες. Ο Λυσιάδης βγάζει στην περίμετρο, Μίλης, Ζελενίδας. Πήρε την μπάλα και δώσει ένα σκρίνι την επιλογή. Καλό πάση και τρακοσάρι. Και ο Wickside και πάλι στο γεσκινή της Ζελενίτσας. Εκεί θα κάνει μια προσπίση, μια τρίπλα, step, side step, μετά μπλό είναι άστοχος. Περάσει από το rebound, βέβαια σκρίν από τον Καραγκιαούρη να περάσει το σκηνίδι. 6-25 σε απόσταση αναπνοής. Δύο ομάδες Σερβέζης, ούτια 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Μέσα! 26-28. Είναι εντύπωση ότι δεν υπήρχε παίκτης που να μην χειροκρότησε από τους Legends. Μεξιάδης. Δεξιόν, μπάλα που πάει στο Μαβίδη. Παράστηκε απέναντι στο Σκυνίδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, πέρασε και τον Καραγκιαούρη, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Γιώργης δεν ήθελε να κάνει φάουλ από την εντύπωση. Παράστηκε, πάσης προς πάνω λίγο από τον Μαγκό, τον Εντόμενς. Ο Καραγκιαούρης στην κορυφή. Τέλης. Παράστηκε και την κάτω σηκώνεται. Καραγκιαούρης πάλι ένα μακρινό jump shoot, είναι εύστοχο, παίρνει στο εξωμένο χέρι του Σκυνίδη. Ο Καμάρης ετοιμάζεται να περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Αλεξιάδης, Φεγκοσάρης. Συγκριτήσει πάλι ο Αλεξιάδης, σε σουτάρει αυτό φωνάζει ο Καραγκιαούρης. Ο οποίος θα κλέψει τώρα την μπάλα, έχει βγει μπροστά από τον Σκυνίδη. Με χέρι θα συγκρατήσει, υπάρχει φάουλ, έχει κάνει ο Τρακοσάρης. Προτίμησε να στείλει τον αντίπαλο του σε δύο βολές. Γιώργος περνάει στον Φράγκο, ο Μιτωμάνης στη θέση του Χρυσόγου και Αρσένης θα περάσουν, θα αλλάξουν Τρακοσάρη και Μαυρίδη αντίστοιχα έχουν εντύπωση. Αρσένης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ας πούμε την πρώτη βολή ο Μιχέλης. Τα άλλος ένας πνεύματος από τον πάγκο. Ο Θεός Τέσσερις Μιχέλης, ο Μιχέλης ετοιμάζεται να περάσει αυτός φορά στον αγωνιστικό χώρο για τους Legends, αλλάζοντας τον Πρωτογερόπουλο, ο οποίος επίσης είχε περάσει ως αλλαγή. Ο Σολακίνης είχε ξεκινήσει βασικός, ο Καραγκιαούρης τον άλλαξε, τώρα και οι δύο κάθονται στον πάγκο. Προσέγγιση. Ο Τζάμφιν για 2 από τον Αλεξιάδη, είναι άσχος που καμάνει ο Σερμπέζης διορθώνω τον επιτηρούσε. Μιχέλης. Θα συγκυρίσει το σύνθετο Κοντομάνης, θα βγάλει μια πάση στο Μιχέλη, αλλά ο Αρσένης ήταν πιο μπροστά και έκλειψε έκλειψε όχου. Πέρισε από το σωστό του δίπολο, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, είναι άλλος όπως ο Μιχέλης. Το rebound. Συγκονία ο Σερμπέζης.
Δωμάνης, Μιχέλης. Σουτ για τρεις, παράσκος είναι άστοχος, παράσκος πόνος για για δύο φορές από τους Legends. Δεξιά της. Έχουμε δύο φάουλ, παίξτε λίγο τα χέρια σου, βάλτε τα χέρια σου. Με δύο φάουλ, βάλτε τα χέρια σου. Ζελενίτσας, δύο παίξεις πάνω του Μιχέλης. Έκανε την deflection, πήγε να βγάλει μια πάσα στον Αλεξιάδη ο Ζελενίτσας. Μιχέλης αφήσει την πάρα στο καλάθι. Θα έχεις δει τι κάνει ο Καραγιαούλης. Είναι πιο γρήγορος από τον Ζελενίτσα. 28-33. Θυμίζουμε ότι η διαφορά έχει φτάσει ακόμα και στους 11 πόντους στο 21-10 υπέρ των Ριντόμερς. Στο πρώτο δεκάλεπτο, Ασένης έκανε μια προσθήση από τον πασάρι στον Ζελενίτσα, ένα jump shoot. Μιέσου από τον Αλεξιάδη, 30-33. Δεν παίρνει καλά και να δει στον Καρίνα, έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου μισού. Παράσχος. Σκεστή πάσα στον Ευαγγελίδη, στον Κουταμάνη. Παίρνει τη φλέξη, έχει διπλώσει άλλο πάνω στον Βαγγελίδη, έχει βρει ελεύθερος. Σορμπέζης συνάντησε τείχος μπροστά του Ζελενίτσα. Μπάρα θα περάσει αυτό και την Παριτάμπολ. Κίνηζε τους. Σε μία ακόμα επαναφορά. Ωραία πάσα βρήκε. Καλάθι και φάουλ από τον Σερβέζη. Έχετε πως δίνουν τα χέρια δυο τους. Φιλίξη της επίθεσης. Είναι το μέγιστο που μπορούσαν σε αυτή την επίθεση σε πρώτο χρόνο οι Legends. Ο Νοτζιαρίδης ετοιμάζεται και περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του τη Σινίδη μετά από πολλή ώρα. Φυγά του 35. Παραμείνει από το σκορ, ο Γερίς. Και τον πόντου κλέψει ο Σερμπέζης, αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι έστοχος. 30-37. Σαν νίντζα ο Σερμπέζης, παραμόνευε και έκανε την μπάλα. 30-37, Σένις. Νίτσας, ο Γερίνης. Συνθέα από τρεις παίκτες, είναι άστοχος, αργάτσι, βασανιστικά, έπισε την μπάλα εκτός. Καλαθιού, ο Γερίνης το rebound. Παράσκος. Ξέρετε να δείτε Ιταλία, αλλά δεν είναι αυτός. Μιχέλης, πάρει ένα screen, πάει σε δεύτερο και πάλι ψηλότερο. Πέφτοντας είναι εύστοχος, 30-39. Θα συμβαίνουν σημαντικά πλέον οι Legends. Πιέστε και πάλι φωνάζει ο Καραγιαούρης Αλεξιάδης. Αγερίδης. Μαζί έχει βάλει τρεις παίκτες πάνω του. Αλεξιάδης είναι μακρινό, τίποτα είναι άστοχος, παράσχος στο rebound. Για να κλέψει ο Αλεξιάδης, πάει και πάλι για το κλέψιμο. Υπέροχη πάσα στον Ευαγγελίδη, ο οποίος είναι άστοχος. Πάρα το περάσει εκτός. Μιχερός Ευαγγελίδη, λέει ο Ρεύ, που ήταν ακριβώς δίπλα. Ξόχου. Άλεξε από τον Αλεξιάδη σου για τρεις, σάστοχο. Να μην σκόρει μπαουν. Τουρίς το φάλο που μας γίνει. Δύο βολές. Τα ομαδικά Ριντόμερς. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Ο Ζωμάνης είναι έξω στην πρώτη βολή και διαφορά θα πάει για πρώτη φορά στους 10 πόντους υπέρ των Legends. Γιαννίδης έγινε στον αέρα, είναι άσχημος, επαγγελίστηκε την τρίτη και ψυχαλή άμυνα. Πάρτι μάχη ο τριμπάντος, κατάφερε να συγκρατήσει την παρόμαση της Γιαννίδης. Πήγε τον άποδο, λέει, αν το βάζει τον εαυτό του Μιχέρης που αστόχησε. Μεσιάδης. Μεσιάδης έχει κερδίσει το φάουλ από τον Ευαγγελίδη. Καλό φάουλ φωνάζει ο Μπέξου. Τους λέει ακόμα να δώσουμε. Χέρια φωνάζει ο Καραγιούρης από τον πάγκο. Πιτόχους στην επαναφορά. Ο Γιαννίδης. Πάλι στο σώπο, δεξιάδης.
Το πλήρη αποσκαστή πάσα, καλό πάσα τέλει. Τρενίτσας η έξτρα πάσα στα 11 δευτερόλεπτα. Μία ακόμα έξτρα πάσα έχει βρεθεί. Τρίτος παίκτης ελεύθερος στον Αρτέρι Σιμπάκη. Συμβολικά Παράσχος. Όχι φαουλ θα μέτει κάποιος από τον πρώτο. Ο Ζόμερς, ο Μάρης, ο Κέλης. Στον Πορτοφίλη έχει βγει από το σκριν, ζήτησε την μπάλα την πυρή στα 10 δευτερόλεπτα. Με τον Μάρης έχει την πλώση για να πάρει το παραλίγο να χάσει την μπάλα. Θα συγκρατήσει και θα την αφήσει το καλάθι, είναι άσχος όμως. Όχι φαουλ, το πυρή στον Μπέζι. Τέντε δευτερόλεπτα. Τελειώνει τα σπίρα με την παραπάνω από τον Ζόχος, ούτε για τρεις. Μια προσκύνηση από τόσο και προσωπικό τον Νίπολο. Είναι σε σήμα κατά το φέν του Ζημιουρίτσα, το έχει κάνει πολλές φορές και απόψε και γενικά. 30-41 λοιπόν, σκορ που έχουμε μετά από 20, μετά από τα 20 πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Στο συν 11 βρίσκονται οι Legends. Στο μείον 11 είχαμε βρεθεί να... είχαμε βρεθεί στο σκορ. Στο 21-10, τώρα βρίσκονται 30-41. Έχουν καταφέρει να κάνουν counter την επίθεση και τα τρίποντα που είχαν αρχίσει να βάζουν σε πολύ καλό βαθμό. Πολύ καλό ποσοστό οι Endomers. Κυρίως το πρώτο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι στο 30-41. Στο συν 11 βρίσκονται οι Legends και για αυτούς είναι η πρώτη κατοχή κατά την έναρξη της τρίτης περιόδου και από του δεύτερου μέρους. Για να δεις. Παράσω που θα κάνει το μπάκι της μειώσης λύσης. Αντίστοιχη στη weak side μια laser pass στον Νεγκόπουλο, ένα jump shoot μόνο στο πάνω με το ταμπλό. Ζελενίτσας, Σένης. Πάλι Ζελενίτσας. Παρόλο που το όπιστο λέει στην άμυνα, ένα jump shoot. Θα μένει στην κοινότητα και ο Νεγκόπουλο είναι άσχημο. Παλοδήμο, Ράσκος. Βέζεις ένα running floater, είναι άστοχος, είναι στο rebound. Για πώς παραμένει το πρώτο δεκάλεπτο λίγο. Legends. Ζελενίτσας. Γυρίμιζε την πρία ανοιχτό χώρο, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Στην πολύ καλή άνοια του αντιπάλου, Παράσκος. Παράσκος. Εγώ που λεσβάρει deflection από τον Ζελενίτσα, τρέχει, είναι πιο γρήγορος ο... Για Χαρατζής, κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Έσβηξε την μπάλα. Έδωσε μάλλον την μπάλα και πήραν και πάλι ο Ζερνίτσας. Στόχο. Σε βάση του Γερίμι, σε δεύτερο παραδόν. Ράσκου, πήγε να βγάλει μια πάσα. Στη γωνία, αλλά δεν ήταν κανένα παίκτης εκεί. Για Χαρατζής, Παράσκος. Τώρα γύρισε. Γυρίστε όλοι στην άμυνα. Ζελενίτσας.
Στη γούτσα του Αρσένη θα πάρει ένα τρίποντο κάτω στα 13 δευτερόλεπτα. Άστοχο από πολύ αυστηρή γωνία. Και κόβουν στο rebound. Ράσκο. Μπέζη. Για να ζει. Εγώπλο. Για τρει. Και άστοχο. Ο Μπέζη έχει κάτι. Το πάμε πάλι. Με τη μία η μπάλα. Τώρα κύριε από τον Παράσκο. Διάμενα φαντάζομαι και ο Γιώργος από τον Μάκο, ο οποίος έχει αναλάβει τρέι κόουτς κατά τις παράστασεις που περάσει στο παρκέ. Αντιναζώνης τώρα στην πρώτη φάση από τους Legends. Τώρα αυτός αυστηρή, κυρίμης υπέροχο, πάση game για 3-0, το Μάριο Φέντς στα 7 δευτερόλεπτα. Βγάλει μια φάση στο στόχο. Τους επιτήσεις 100 μέτρων, ωραία πάσα στον κυρίο, ο οποίος θα κοπεί. Θα πάρει ένα screen από τον Τσολακίδη στο 3-3. Έχει το πόσο να καταδείς! 33-50. Ξόχο. Ο Δήμος στο 3-3 θέλει να απαντήσει. Είναι άνθρωπος ο ίδιος επιθετικό rebound. Το jump shoot θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. 35-50. Μην πας ο Μιχέλης, έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-52. Θα θέσει που είπα στόχη προηγουμένως είναι άνθρωπος και τώρα επιθετικό rebound και καλά είναι από τον Τσόκου. Θα δεις. Φορά στους 15, 37-52. Μιχέλης. Όφυλος με μεγάλη καμπύλη μαρκαριζόμενα σου είναι άνθρωπος να θέλει το rebound. Τσόκου. Τσόκου με τη μέσα στάθηκε καλά. Τα χειροκροτήματα από τον πάγκο των Εντόμερς. Διπλή αλλαγή τώρα. Σερμπέζης και Κοτζαμάνης θα αλλάξουν Γεκόπουλο και Σαρακίδη αντίστοιχα. Στους 13 η διαφορά μπορεί να πέσει και στους 12. Άσε με στην πόλη όμως. Υπάρξει επανάληψη αυτής. Άρα αυτός θα περάσει στον πάγκο, ο Μαυρίδης στη θέση του. Ο Μασίλης με τον Μαυρίδη πάνω. Έκτοπος πράγματος στην πόλη τώρα, 40-52. Κέλης, χέρι με χέρι και πάλι στον Μαυρίδη αυτή τη φορά. Καλοντιόλους προγραμμένει το επιθετικό σχήμα και από τον πάγκο. Ήταν αμυντικό, αλλά σε πρώτη φάση επιθετικό. Κέλης, το παίζει κατάλληλα να συγκεκριθεί στα 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει να έρθει δύο παίξεις ένα jump shot από τον Κοζαμάνη, άνθρωπος, κυρίμι στο rebound. Παλωδήμος. Για τρεις συγκίνησης στα 19 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Καλό passing game για χαρακτής. Στην για τρεις έχει βρει ελεύθερος. Και το τιμωρεί την καθηγή transition άμυνα ο Μαυρίδης. 40-55 αυτή. Τους Ερντόμερς και τους κυκλίνουν τον Τρακοσάρη να καλέσει time out. 40-55 φτιάχνουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Στην 2-2 το Μερικα Φάουλ. Δεν είναι μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα με το δεύτερο μισό τρίτης περίοδου. Δεν έχει πάρει 6 δευτερόλεπτα του δεύτερου μισού. Anyways, το μεσή είναι για τους Ερντόμερς. Και τώρα έχει το προφόρι. Περάσει στο παρκέ. Στόχο Μαυρίδης.
Ο Μαυρίδης άλλαξε. Ο Γυρίμ είναι άστοχος, θα κατατήσει το rebound. Γυρίμ για το σκηνικό δεν κατάφερε. Ο Μαυρίδης από εκεί που ευστόχησε, προηγουμένως είναι άστοχος τώρα. Ο Γυρίμ για το σκηνικό rebound. Ευχαριστώ, Μαυρίδης. Δεν υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ για δύο βολές. Ευχαριστώ, στο Χρυσόχο. Σερβέντης θα εκτελέσει αυτές. Όλοι όσοι και τα λοιπά, δεν είναι όλοι. Καλά, ξέρεις να πεις. Είμαι παρατήρηση, έχεις παιδιά, δεν είμαστε ένα αλλάξ. Άλλη πάγια να αλλάξ, εσύ, όχι. Καλό κάνει. Μια παρατήρηση. Είναι αυτό παράσιμο που στον πάγκο από τον 92 Ρεύς. Ζερίνης, κυρία, παίρνει την μπάλα στην παρτιά. Κυρίμης. Ξιάδης. Ξιάδης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος για δύο βολές. Το φάουλ που δέχτηκε ο Χρυσόχου. Τι λες, δεν το φάουλ που αρχίσε, πες μου αλήθεια. Άστοχος ο Χρυσόχου την πρώτη. Όσος δεύτερη υπάρχει ψηφικό rebound. Κυρίμης του πάει για μία ακόμα φορά. Κύριε τον ελευθερό βόλο. Το φάουλ που κέρδισε από τον Γιωχαναντή. Δεύτερη μάχη για τον rebound, Σερβέντης. Πάλεψε το εισαγωγικό με τον Χαλατζή. Και τον αντίπαλο με τον Κυρίμη. Του Τζάμπολ. Το Βελάκι δείχνει. Εν τω μέρος του Χρυσόχου στην επαναφορά. Δεξιάδης. Μόνο που πάσε στο Χρυσόχου και πάλι ένα. Κάτσε στο τρίποντο άστοχο. Πάρα πολύ ψηλά για ο Χαλατζής πήρε τον rebound. Θα δώσει ένα σκρίνο ο Σερβέντης. Και το Μάνης, θέλεις. Καναντζής. Έτσι και πήρε την μπάλα σε πολύ πλέον εκεί και ο Καναντζής. Καναντζής δεν έβαλε το καλάθι, το οποίο δεν θα μετρήσει ο Σιέρος, έτσι δεν είχα μιλά το φάουλ. Συνδυρωμένο μαδικά και οι δύο μπάλες, όπως είναι και ωραία, πολύ σωστά. 4-4, τα επόμενα 3-48 θα στέλνουν οποιοδήποτε παίκτη κάνει φάουλ. Οποιονδήποτε παίκτη μάλλον κάνουν φάουλ στις βολές να κάνουν σουτ. Οποιονδήποτε είναι άνθρωπο αυτό. Είναι θα αναδεί, βάλα μπήκε την δική. Ένα ακόμα φάουλ. Τζέφιλις θα εκτελέσει. Άστοχος στην πρώτη. Κύριε Μισαβαγγίου, παίρνει αυτό του. Νοκάουτ το rebound είναι το παράστο. Έστοχος στη δεύτερη ο Ματζέφιλις. 41-57. Μιχέλης. Μιχέλης. Ο Κοντομάνης δεν θα πάρει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο παίζει καλή άμυνα ο Κυρίμης. Θα λίγο να κλέψει την μπάλα. Από το δύο Μαυρίδης. Πέρασε την προσπάθεια. Ο Κουσάρης έπαιξε καλή άμυνα αλλά έκανε το φάουλ. Τελικά. Μπράβο Μαυρίδης, ωραία πάσα. Θα πάρει το γύρο πλούς από τον πάγκο.
στην πρώτη βολή ο Μαυρίδης. Άρχισε το Μαυρίδη. Μέσα είναι άστοχος ο Κυρίνης. Κυρίνης κόλυμπαουν ανάποδο, λέει ότι πήγε να κάνει πέρα. Μπαίνει σε δύο παίκτες ο Μαυρίδης. Μαυρίδης, Καναζής. Μαυρίδης. Άρα δεν περάσει εκτός. Λίγε ο Τζόμερς. Όσο χτύψε σε... Έχει τον... Legends. Περιόδου για να βεντήσει. Ήρθε στο πόδι του μπάλα. Μιχιάδης. Λύσει το Μαυρίδη. Πάσα, δεν θα πάρει από δύο παίκτες. Αλλαγή κατοχής και τώρα ο Ρίζ έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει πάρα το καλάδι, είναι άστοχος. Τον επιτηρούσε ο Σάρης. Μαυρίδης. Κυρίμης. Ξανά Μαυρίδης, θα πάρει το κάρτο του τρίποντο. Δύο παίκτες πάνω του. Στα αποστάρια έχουν πάει και πάλι δύο παίκτες. Εκτός από τον Διατρής, ο Τζιαννίδης άστοχος. Και την πόρη μπάουν στη γωνία από τον Μαυρίδη. Κυρίμης. Κυρίμης την αγράφει μια πάσα από την εντύπωση. Μάλλον θα περάσει εκτός και είναι για τους Ορντόμπαρς. Τζιαννίδης την επαναφορά. Εγκοσάρης του Διατρής. Άρχισε να πάει πάνω του Γιακοντής, το ίδιο στο rebound. Κατάφερε να συγκρατήσει ο Κυρίμης την μπάλα, θα πάρει και ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ο Κυρίμης θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύστοχος. Πάνε σε δύο παίκτες. Βοήθεια! Τώρα δεν είμαι την έχει πίσει λίγο στο στόμα, δεν κάνω λάθος. Το Μασάρις. Μαυρίδης. Θα μας δεις. Λίγα είναι στην τρίτη περίοδο. Καλυφιές τον Βαρβασάρη. Πολύ συγκεκριμένη κατευθείαν. Πολύ. 43-61. Χέρι στην παραφορά. Αναζής. Αμβρίδης. Μουδομάνης. Υπάρχει φάουλ, το έχει συνεχίσει τώρα. Γιαννίδη. Πάσα. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ζωμάνος. Στον μεγάλο καμπύλι είναι εύστοχος στην δεύτερη μετά από μια αναπτύξηση. Θα δώσω 3-3. Κλέψιμο από το Σερβίδιο που ήταν πιο μπροστά από την πέρα. Μαυρίδη θα ανασυντήσει το Μαυρίδη αλλά με φάουλ. Θα βρει τις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Γελνίτσα στο rebound.
φάση Τζέι Μαυρίδης. Τώρα το περάσει εκτός. Χέρια! Από μπροστά ένας! Μαυρίδης στην επαναφορά. Πάλι Μαυρίδης για 3, άστοχος. Κουδεμάνης στο rebound, θα αφήσει την μπάλα στο καράδι μετά από πάσα ολόκληρη, γηπέδου, σερβέζης. Μαυρίδης. Λίτσας, τώρα Βασιλίδης, Αργυρίδης. Ένα παχυλό δίποτα που ζητήσει για τον Αλεξιάδη, άστοχο, θα γυρίσει. Μετά από το φορτικό rebound, Κερίδης, άστοχος και αυτός. Τώρα πας γίνει υπέροχη συνεργασία, θα φύγει την μπάλα στο καλάθι πέφτοντας ο Λεχαραντής. Παίρνοντας με τον Κουτσαμάνη. Καλά όλα έτοιμο για να συνεχίσει η εκείνη του παιχνίδι. 35 δευτερόλεπτα για συμπληρώσει 30 αγωνιστικών λεπτών. Μαυρίδης, Δερνίτσας, Μοντζιαρίδης. Γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πάει για το επιθετικό rebound. Πιστεύω τρεις φορές είναι άστοχος. Ανέβει το πρώτο. Ψηλότερος παίκτης για να δείξει για 3 με τη λήξη. Είναι άφηγο το Μαυρίδης. Τι έγινε? Είχε ακουστεί κόρνα πιο νωρίς από ό,τι τελείωσε. Το καλά θα μπήκε και μετράει τελικά. Μετά από το άστοχο τρίποντο 43-69 λοιπόν, όχι 67. Προφύγησε πολύ λίγο την έναρξη και την επανέναρξη που έχει γίνει την έναρξη της τέταρτης τελευταίας εννέας περίοδου. Γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, καλή να πρώτη κατοχή στην τέταρτη περίοδο είναι για τους Legends. 43-69. Μέσα ο Γελίνης είναι άστοχος, περάσει νέους στον αγωνιστικό χώρο. Γελίνητας. Μίτσας, Μαρία Μαυρίδης, για 3. Θα αρχίσει ο Μιχαλής να πάει πάνω του, η μπάλα θα περάσει πάνω από το ταμπλό και εκτός. Η κίνηση έγινε. Ωραία, κίνηση να βάλει τον Αλάτσο εδώ. Πάμε, πάμε. Θα δείξει. Ρόλο Λάσο. Ρόλο Λίμνης θα δώσει ένα σκύρι, θα δώσει ο πάει δύο παίκτες, πολύ επιθετικά πάνω στο Λιχαναδί, πάνω δεύτερος ο Κοντομάνης. Μαυρίδης, για τρίτη θα σας πάρει. Λιχαναδίς, δεν θα καταφέρει να στήσει την μπάλα. Μιχαέλης, κύριε, από την κορυδούρα για τον συμπαίκτη του Σιντζιά 3, Μιχαέλης, είναι ελεύθερος. Δεν καταφέρει να πάρει την πρίκτη του Μπάουν, την Τερενίτσας. Είναι περάσει η δεύτερη φάση του Γκίνη, δεν θα κατάφερε. Για το 3, 69, Μαρμανή. Ο Ισιάδης. Ξέρεις και θα στο Τζερενίτσα. Δίμης. Μαυρίδης. Καλό πας στην game. Δεν καταφέρει να ξαναπάρει ο Μαυρίδης αυτό. Τη σκηνή δει και πάρει σκηνή στήριγμα. Απλό είναι, απλό είναι, απλό είναι. Απλό είναι. Είναι διευθυντικό φάουλ, κανονικό regular. Μιχέλης. Ωραία πάσα, θα καταφέρει να σε κερδίσει ανάποδο, λέει από Κοντομάνη στην άστο. Αλεξιάδης. Βερονίτσας, του για 3 είναι άστοχος μετά από διπλή αναπίεση. Ο Κυρίμης στο επιθετικό rebound, Μαυρίδης. Συνείδης. Βερονίτσας. Η ενόλου πάσα στη γωνία Μαυρίδης, ένα ακόμα κάτσε στο τρίποντο, είναι άστοχο. Μαυρίδης, μακρινή πάσα, μπρίκεται το Κοντομάνη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με δύο ακόμα πόντους, 43-71. Συνήθις. Καλό πάση game, σου για 3. Είναι έστοχος ο Αλεξιάδης, θα πάρουμε από την Τζερενίτσα. 46-71. Yeah.
Ζήσει. Κύριε Μιχαλή με τον Βρύδη, χέρι με τον Μιχαλή. Αυτό στα 10 δευτερόλεπτα στην περίμετρο. Αυτή η φάουλ που έχει δωρήσει τον Κερίνη. Χαμηλά. Του Κυρίνη, δεύτερο ομαδικό της τέταρτης περίοδου για τους Εβδόμερς. Ο Γελίδης. Με χέρι δεν θα πάρει τελικό το Μάρις, θα έχει τελικότητα. Ο Γελίδης κάτι πάσα στο Μιχέλη, ο οποίος θα βγάλει ωραία πάσα, την έβγαλε τελικά στο Μαυρίδη, αλλά αυτό θα περάσει εκτός. Θα λύει ένα χρόνο της επίδοσης της Anyways. Θα έχει 23 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. 46-71. Γελενίτσας, Αλεξιάδης. Υπέροχη συνεργασία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά ο Μαυρίδης. Καρδιώτης και Σερβέζης ετοιμάζεται να περάσουν και νέους στον αγωνιστικό χώρο. Σερβέζης. Τώρα θα περάσει εκτός. Μιχέλης. Οι Κουτσομάνης περνάνε εκτός. Δύο παίκτες πάνω στον Κυρίνη, ο οποίος έπαιρνε την μπάλα στο Σερβέζης. Στη γωνία σου και τρεις ενώ τελείωνα χρόνος συγκρίτησης στα 4 δευτερόλεπτα, είχε βρεθεί ελεύθερος και ο Κυρίνης αστόχησε. Καναντής. Αγγελίδης. Γιουνία ο Μαυρίδης. Καναντής. Τα 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα σκριν μαζί σε δύο παίκτες πάνω του Αγγελίδης που διατηρεί την άσκηση για Καναντής. Στόχο. Θα περάσει εκτός. Θα περάσει τα χέρια των Legends, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα να το πάρει στο καλάθι, λαμβάνοντας υπέροχη μακρινή πάσα ολόκληρη του γηπέδου. Το Γενίτσας. Χρυσόχο. Για τρεις είναι άστοχος ο Αλεξιάδης. Φλέψιμο. Φλέψιμο τώρα με φάουλο από τον Αλεξιάδη. Ράσκος. Χέρι με χέρι, Άλεξ με τον Καραγιαούρη. Μέσα στη ρακέτα θα γυρίσει. Παίξει την παράδοση των βημάτων. Έχει 29 για το τέλος. Εξιάδης. Εξιάδης παρακολουθεί. Τον διεκλέψω ότι θα χαθεί τελικά η μπάλα. Μέσα στην πολύ κοντινή ρακέτα. Ως συνήθως απόψη και απόψη των Legends. Πολλές φορές θα φτιάξει την πάσα, δεν θα πει ο Σερβέζης πήγε να κλέψει την μπάλα στον Χρυσόχου να χρειάσει. Επίσης στο καλάθι είναι άστοχος. Βελέζει την μπασκέτα. Ο Κυρίνης. Άστοχος στην πρώτη. Παγίτης είναι το
Σκυπάζω. Παράθρος. Με κόμπλες στη θέση του. Δεν έχει παίξει πολύ απόψε. Παράθρος. Γυρίσει από τον Αλεξιάδη, πέρασε για να βγάλει μια πάσα υπέρ της εξέξεων. Κόψιμο από τον Μαντζιαρίδη, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου και αυτός. Πρωτογερόπουλος, περάσει στη θέση του Σεμπέδη. Κινίδης και πάλι Χρυσόκου. Κορυφή στα 15 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα στον Αλεξιάδη, ο οποίος θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δείξε το προσωπικό του αντίπαλο. Βάσκος. Έτσι σκρίνει από τον Πρωτογερόπουλο. Περιγερούν σε ένα jump shoot. Άστοχο. Ο Ζερνίτσας ακούμπησε την μπάλα και... Και όχι είναι εκ νέου για τους Legends. Ράσκος, στην επαναφορά. Περιγιώρης, ένα ακόμα jump shot μαρκαρισμένο στην φορά, άστοχο. Ο Κέρβο να λάθει πρώτη φορά να το λες. Τώρα επένδυσε στο εξωμένο χέρι του Ματζιαρίδη. Ματζιαρίδη θα καταφέρει να συγκρατήσει από τον Κινίδη Ζερνίτσας. Για laser pass θα καταφέρει να συγκρατήσει, αλλά είναι άστοχος ο Κινίδης. Το ίδιο με πριν είναι που έδωσε δικό μας κάτω και δεν το δίνεις. Ρεάσε με τώρα, σε αυτό καλά δεν έχω. Άιντε τώρα. Άιντε. Δυο μέτρα και δυο θα πρέπει. Κοίταξε μένα, δεν με μιλάς. Δεν με μιλάς. Δεν θα με μιλάς. Δεν θα με μιλάς. Δεν θα με μιλάς. Όμα το να με μιλάς. Όμα, να φύγω. Περάστε έξω. Επιστροφή λοιπόν στη Σαν Καρίνα. Έχουμε 4 ακριβώς αγωνιστικά λεπτά για την συμπλήρωση των 40 αγωνιστικών λεπτών. Πρώτη κατοχή μετά τη διακοπή για τους Ρεντόμερς. Για να κάνει μια κομπίνα εντός εισαγωγικών ο Χρυσόχου, πετώντας την μπάλα στην πλάτη του Τσαλακίδη, θα κερδίσει το φάουλ. Χρυσόχου, άστοχο στην πρώτη. Για 3 θα το πάρει τελικά και θα τραβήξει 2 παίκτες πάνω από τον Καρδιόρης. Καρδιόρης και Τσολακίδης παίζουν στην πέντε πεντάδα αυτή τη στιγμή. Σκηνίδης πήρε την συλλογραμμένη πάση σου για 3 Αλεξιάδης άστοχος. Καρδιόρης στο rebound. Περάσει στο κέντρο μετά από μια reverse κίνηση. Παράσχος. Στο 2-3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι έστοχος. 49. Είναι 8 διαφορά στους 29 από όλους τους υψηλότερες τιμές. Και απόψε. Μουτζιάδης, Μουτζιαρίδης. Θα γυρίσει, ο Μουτζιαρίδης είναι άστοχος. Παράσχος στο rebound. Νικόπουλος. Πάρει και αυτός ένα τρίποντο που ευσόχησε προηγουμένως ο Παράσχος που έδωσε την μπάλα. Το δυτικό rebound είναι άστοχος ο Ταρακίδης. Χρυσόχου. Ζερνίτσας, καλό παστιγγί, είμαι Αλεξιάδης. Ο Ζερίδης και πάλι Αλεξιάδης. Για να βγάλει μια πολύ περίτεχνη πάσα ο Ζελενίτσας. Θα συγκρατήσει, δεν υπάρχει προσπίση, έχει χτυπήσει σε σώμα και πάλι μπάλα. Θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν πήγε στη συμπαίκτη
προηγούμενη Ζερανίτσα. Ο Γιώργης βρέθηκε στο ανοιχτό γήπεδο και σκοράρει 2 ακόμα πόντους. Συνήθεις. Σόχου. Κατσιάδης. Σοχού. Για 3, Ζερανίτσας είναι άστοχος. Παίρνει επιθετικό rebound και καλάθι αυτό το Συνήθι. Τη μία. Παράσκος. Μπράβο! Θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Μαζιαρίδη. Υπάρχει φάουλ. Ένα σημαντικό έχουν από ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Μητσιάδης. Ζερνίζας, κατσπάσεις στον Ματζιαρίδη, επίσης θα αποστάρει τον Τζολακίδη. Θα κοπεί από τον Τζολακίδη τώρα ο Ματζιαρίδης. Πήρε το ένα που πήσε την προηγούμενη φάση, κατάφερε να βγάλει την άμυνα και σε δεύτερο χρόνο ο Τζολακίδης. Κινίδης. Πατώντας τη γραμμή σου για 2 είναι άστοχος ο Μητσιάδης, Παράσκος. Τωρακίδης. Κουτουγερόπουλος. Παράσκος στα 10 δευτερόλεπτα. Ξανά από τον Γερόπουλος. Θα καταφέρει να σκρυπτήσει, θα γυρίσει μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τωρακίδης πήγε το πληθυντικό. Πάμε δεν τα κατάφερε. Ματζιαρίτσα βάζει εκδοχή. Αξιάδης που περάσει το τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου και την εποχή της αναμέτρησης. Σόχου. Σοχού. Ζερανίτσα. Ζερανίδης. Αξιάδης ένα jump shoot άστοχος. Γιαούρης. Ας το τελειώσει τώρα λίγο το μάτσο από τον πάγκο. Κάει το ταμπλό ο Καρεγιώρης για να δούμε τι θα επιλέξει. Πράγμα της να αφήσει πράγμα σε καλά στο και στο φου θα την αφήσει και αυτός. Τελικό σκορ λοιπόν, εδώ όπως όλα δείχνουν είναι το 51-80. Τα κρυσταλλιώσεις χαίρονται. Θριαμβευτική νίκη, πήρανε το εισιτήριο για το Final Four του κυπέλου οι Αρχαίλος Legends με μια διαφορά 29. Βρίσκονται πίσω με 11 πόντους, 51-80. Πάτησαν γκάζι εντός εισαγωγικών στην δεύτερη περίοδο. Κράτησαν σε μονοψήφιο αριθμό το ενεργητικό των αντιπάλων τους. Κάπως έτσι πήραν και μεγάλη όθηση για τη συνέχεια. Με την άμυνα να συμπληρώνει την επίθεση και vice versa. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από τη διαρροανάτερη αρχή. Από τους ρεφς, από όλους τους παίκτες, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.